Καστέλα. Ένας τόπος αναλύοντος στον χρόνο που διατηρεί την ύλη του παρελθόντος και παραμένει ορόσημο για την περιοχή του Πειραιά. Δίχως καμία αμφιβολία, μία από τις ομορφότερες γειτονίες της περιοχής αποτελεί το λοφάκι της Καστέλας με τα παλιά αρχοντικά, τα ήσυχα δρομάκια με τις νερατιές και τα σκαλάκια που αντικαθιστούν τους δρόμους σε πολλά σημεία για να γίνονται οι ανηφόρες ευκολότερες. Αν ξεκινήσεις να την περπατάς από το ψηλότερο σημείο της, θα προσέξεις γρήγορα ότι τα δρομάκια της ή τα σκαλάκια κατηφορίζουν σχεδόν ανεξαιρέτως όλα μέχρι το μπαλκόνι της. Το φαρδί πεζοδρόμιο επί της λεωφόρου Παπαναστασίου που μοιάζει να κρέμεται πάνω από το μικρολίμανο. Χαρακτηρίζεται το μπαλκόνι της περιοχής γιατί από εκεί μπορείς να απολαύσεις τη θέα της θάλασσας με μία μόνο ματιά. Τη λεωφόρο αυτή συναντούν και πολλοί ανηφορικοί δρόμοι και δρομάκια που σε οδηγούν ακόμα πιο μέσα στην Καστέλα. Ένα από αυτά τα δρομάκια είναι και η οδός Φωσκόλου ή αλλιώς τα γνωστά σκαλάκια, ένα πολύ γνωστό σημείο για ραντεβού. Τα σκαλάκια της οδού Φωσκόλου ξεκινούν πλάι σε ένα υπέροχο αρχοντικό με καμπυλωτά μπαλκόνια, τόσο επιβλητικό που κεντρίζει μέχρι και το βλέμμα του πιο βιαστικού περαστικού. Το διόρροφο αυτό διατηρητέο κτίριο ξεχωρίζει για τις ποικίλες επιδράσεις που διακρίνονται στο εξωτερικό του, καθώς και για την ιδιότυπη πυργοειδή κατασκευή στην οξία γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή της κεντρικής παραλιακής λεωφόρου με τα σκαλάκια της οδού Φωσκόλου. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου αποτελούν οι εξώστες που διαθέτει περιμετρικά με τα έκτυλα χαρακτηριστικά ελληνικού νεοκλασικού ρυθμού και τα αντίστοιχα κυκλειδώματα. Μοναδικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που επίσης το κάνουν ξεχωριστό είναι τα διακοσμητικά γεωμετρικά στοιχεία των ρόμβων που διαγράφονται στο κάτω μέρος των μπαλκονιών καθώς και οι κοιονωτές βάσεις που το στηρίζουν. Στην κεντρική είσοδο που βρίσκεται στην οδό Φωσκόλου δεσπόζει μια επιβλητική πόρτα φτιαγμένη από ξύλο και γυαλί με διάφορα διακοσμητικά στοιχεία και αποτυπωμένα δύο αρχικά γράμματα, το Ι και το Κ, που ενδεχομένως αντιστοιχούν στα αρχικά του ονόματος, του ιδιοκτήτη ή και του κατασκευαστή. Το πάτωμα επίσης της εισόδου διαθέτει ένα μοναδικό διακοσμητικό μοτίβο. Σύμφωνα με αναφορές και παλαιότερες πινακίδες, το ισόγειο τμήμα του κτηρίου επί της λεωφόρου Παπαναστασίου λειτουργούσε ως βαφείο καθαριστήριο, που είχε την ονομασία Ρεξ και άνοικε στον κύριο Αντώνιο Γασπάρη. Στο ίδιο κτίριο στο ισόγειο, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε λειτουργήσει επιπλοποιείο και ιστιογραφείο, ενώ χρήση του Άνου Ρόφου μετέπειτα έχει κάνει και το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως. Παρόλο που για το συγκεκριμένο κτίριο από το 2007 έχουν εγκριθεί ειδικοί όροι για την ανακατασκευή του, εδώ και χρόνια παραμένει στην ίδια κατάσταση εγκατάλειψης και ρήμωσης. Αδιαμφισβήτητα, η απαράμιλη ομορφιά του δεν μπορεί να αφήσει κανέναν περαστικό αδιάφορο, καθώς προσδίδει στο χώρο μια αυθεντικότητα των αρχοντικών στοιχείων της Καστέλας, που υπάρχουν στα διάφορα μοναδικά νεοκλασικά κτίρια που διαθέτει, αλλά και έναν ρομαντισμό που εωρείται στο πέρασμα του χρόνου.